Ο Μίλτος Ίσαρης και ο Σταμάτης Μέλος, δύο νεαροί γεωπόνοι, μας μαθαίνουν πώς να καλλιεργούμε τα δικά μας λαχανικά στο μπαλκόνι ή τον κήπο μας. Αυτή την εποχή τι μπορούμε να φυτέψουμε εμείς, τώρα που είναι καλοκαίρι, είναι υψηλές θερμοκρασίες. Αυτή την εποχή βασικά τρώμε τα καλοκαιρινά κηπευτικά τα οποία φυτέψαμε πριν 2 με 3 μήνες. Τώρα όμως είναι μια μεταβατική περίοδος με η οποία φυτεύουμε τα χειμερινά λαχανικά. Μπορούμε να φυτέψουμε ακόμα όψιμες ντομάτες, ντομάτα δηλαδή με την οποία θα τη φάμε μετά από 2 μήνες, αλλά ξεκινάμε τη φύτευση χειμερινών λαχανικών όπως μαρούλι, λάχανο, μπρόκολο, κουνουπίδι. Τι έχει περισσότερη ζήτηση αυτήν την εποχή, τι βλέπεις ότι οι νοικοκυρές ζητούν περισσότερο? Οι νοικοκυρές, επειδή επιτοπλίσουν οι μαγείρισες του σπιτιού, προσπαθούν να ζητάνε πιο πολύ αρωματικά φυτά τα οποία χρησιμοποιούν στη μαγειρική τους. Δηλαδή όπως βασιλικός, δυόσμος, ρίγανη, θυμάρι, δεντρολίβανο. Πόσο σημαντικό είναι για την οικοκυρά να ξέρει ότι αυτά τα αρωματικά ή τα κηπευτικά που χρησιμοποιεί η μαγειρική της είναι δική της παραγωγής? Είναι πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα για την Ελληνίδα νοικοκυρά, η οποία θέλει αυτό που χρησιμοποιεί στο φαγητό της, θέλει να είναι βιολογικό και καθαρό. Μπορεί ανά πάσα στιγμή να το κόψει από τη γλάστρα της φρέσκο και να το βάλει στο φαγητό της. Και περνάμε από τη θεωρία στην πράξη μαζί με τον γεωπόνο Σταμάτη Μέλο, όπου θα μας δείξει πώς φυτεύουμε και τι μπορούμε να φυτέψουμε αυτή την εποχή. Υπάρχουν κάποια φυτά τα οποία σπέρνονται όλο τον χρόνο, όπως ο μαϊντανός, το γαρότο. Υπάρχουν και κάποια άλλα τα οποία είναι εποχιακά και ανάλογα με την σεζόν που θα ακολουθήσει, επιλέγουμε το τι θα σπείρουμε ή τι θα φυτέψουμε αντίστοιχα. Ωραία, εμείς τι θα σπείρουμε σε αυτή τη ζαρδινιέρα σήμερα? Τώρα θα μπούμε στην φθινοπορεινή σεζόν, θα σπείρουμε σπόρους κουνουπιδιού. Πόσο κοστίζει ένα φακελάκι με σπόρους στο εμπόριο? Κοστίζει περίπου 1 με 1,5 ευρώ και έχει μέσα από 50 έως και 600 σπόρους. Οπότε με 1,5 ευρώ εγώ μπορώ να έχω μια κανονική συγκομιδή με κουνουπίδια. Μια μεγάλη παραγωγή η οποία μπορεί να θρέψει με μια τριμελή, τετραμελή οικογένεια. Ωραία, για δείξτε μας πώς φυτεύουμε το κουνουπίδι. Δείχνουμε μερικά σποράκια σε μικρή σχετικά απόσταση μεταξύ τους και τα θάβουμε πιέζοντάς τα ελαφρώς με το χέρι μας, ίσα ίσα να θαυτούν με χώμα. Πολλοί κόσμος κάνει το λάθος και τα θάβει πολύ βαθιά, με αποτέλεσμα μετά να μην είναι εύκολο το σποράκι να οβλαστός να βγει στην επιφάνεια. Και έπειτα ποτίζουμε. Θα φυτέψουμε τώρα, αν είναι ένα μαρούλι, και θα φυτέψουμε και πατάτες. Θέλω να μας πεις τις ιδιαιτερότητες των μαρουλιών. Το μαρούλι φυτεύεται όλο τον χρόνο. Υπάρχουν διαφορετικές ποικιλίες που φυτεύονται διαφορετικούς μήνες. Το καλό με το μαρούλι είναι ότι είναι πολύ οικονομικό. Δηλαδή, περίπου 15 ρίζες μαρούλια στοιχίζουν 1,5 ευρώ. Καλό είναι να επιλέξουμε ένα καλό χώμα το οποίο να είναι αφράτο, να έχει μέσα λίγη οργανική ουσία, ώστε να αερίζεται και να κατάει σωστή ποσότητα νερού. Ή μπορούμε και να εμπλουτίσουμε ένα δικό μας χώμα με οργανική ουσία. Παίρνουμε μια ρίζα μαρουλιού, ανοίγουμε με το χέρι μας μια τρύπα στο χώμα και φυτεύουμε το φυτό. Καλό είναι μετά τη φύτευση ελαφρώς να πιέσουμε το χώμα περιφερειακά. Και μετά ποτίζουμε. Να δείξουμε και την πατάτα που με έχει εντυπωσιάσει. Μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο να φτιάξω τη δική μου πατατιά, δεν ξέρω αν λέγεται έτσι το φυτό, να φυτέψω πατάτες στο μπαλκόνι μου. Λοιπόν, πες μας λιγάκι πώς γίνεται η διαδικασία. Καταρχήν, δεν έχω γλάστρα, έτσι. Γενικά, για να συγκομίσουμε τη διά μας πατάτα, παίρνουμε 2 φορές το χρόνο. Μία φορά το χειμώνα και μία φορά το καλοκαίρι. Φυτεύοντας μία πατάτα, δηλαδή έναν πατατόσπορο, μπορούμε να πάρουμε έως και 10-15 πατάτες από κάτω. Οπότε, φανταστείτε ότι με 5 κιλά πατάτες μπορείτε να πάρετε 50 με 75 κιλά τη δικιά σας παραγωγή. Πόσο κάνουν 5 κιλά πατατόσπορο? Περίπου στα 8 με 10 ευρώ. Άρα με 8 ευρώ παίρνω 5 κιλά πατατόσπορου και έχω 50 κιλά μετά δικής μου συγκομιδής. Τέλεια. Δείξτε μας πώς φυτεύουμε τον πατατόσπορο. Σπόρος πατάτας. Είναι σαν πατάτα. Είναι σαν πατάτα, είναι πιο μικρή και πρέπει να ζητήσετε από γεωπονικά καταστήματα ή φυτόρια πατατόσπορο. Δεν το πουλάνε με τα μανάβικα ή τα σούπερ μάρκετ. Αν πάρει κάποιος πατάτα κανονική που τρώμε και τη φυτέψει, θα έχει την ίδια? Θα έχει μια παραγωγή, αλλά πολύ μικρότερη. Η απόδοση της θα είναι περίπου 1:2. Δηλαδή, 1 κιλό θα βγάλει 2 κιλά. Πρέπει περίπου να τη φυτέψουμε σε βάθος 10 με 15 εκατοστά βαθιά. Βάζουμε λοιπόν την πατατούλα μας, τον πατατόσπορο μας μέσα, τον καλύπτουμε με χώμα και έπειτα ποτίζουμε. Ας ποτίσουμε. Αυτός εδώ ο σάκος μπορεί να είναι ένα οποιοδήποτε σακί. Ή νατς, ας πούμε, ότι έχουμε σπίτι, αλλά μπορεί να είναι και σακούλα, έτσι. Ναι, φυσικά, ακόμα και μια γλάστρα. Μπορούμε να φτιάξουμε και σε γλάστρες ή σε σάκους τις δικές μας
στο δικό μας παρατόσφαιρο. Αρκεί να έχουμε βάθος. Αρκεί να έχουμε λίγο βάθος, γιατί η πατάτα αρχίζει και αναπαράγεται προς τα κάτω και κάνει τις δικές της παρατούλες. Προσέχουμε 15 μέρες πριν τη συγκομή, δηλαδή 15 μέρες πριν τελειώσει η καλλιέργεια, να σταματήσουμε το νερό, ώστε να σφίξουν οι πατάτες μας και να, γίνουν πιο... να έχουν λιγότερη υγρασία.